Ήρθε. Επιτέλους. Επιτέλους ήρθε. Πάμε να κάνουμε unboxing. Δύο κουτιά ήρθανε, οπότε θα ξεκινήσω με αυτά εδώ πέρα. Δεν είμαι σίγουρος καν τι έχει μέσα. Ίσως είναι το keyboard. Magic Keyboard και το Pencil Pro. Και από ό,τι είδα στα Pencil παίρνεις διαφορετική συσκευασία και δεν ξέρεις ποια θα σου τύχει, που κάθε μία από αυτές γράφει τη λέξη Pro. Ωραίο touch. Και πριν κάνουμε unbox αυτά, πάμε να ξεφορτωθούμε και αυτό το κουτί. Ναι. Unbox expert. Και έχουμε και τη συσκευασία του iPad Pro. Πάρα πολύ όμορφο κουτί, πολύ λεπτό. Και το συγκεκριμένο είναι το 512GB, 13 inches Wi-Fi. Δεν έχω 3G, 4G, 5G, whatever. Και δεν έχω χωρητικότητα 1TB και πάνω. Το 1TB και πάνω παίρνεις και περισσότερη μνήμη βασικά. Είναι, αυτό έχει 8GB μνήμη, το 1TB έχει 16GB μνήμη. Οπότε ας το αφήσουμε και αυτό στην άκρη και να ξεκινήσουμε με το Magic Keyboard. Και έχει μία είσοδο εδώ πέρα για φόρτιση. Πολύ απλό design, πάρα πολύ ελαφρύ. Πολύ πιο ελαφρύ από το άλλο που έχω. Και θα αφήσουμε αυτό εδώ. Να κάνουμε το pencil. Επίσης, το ίδιο σχεδόν με το παλιό είναι, δεν νιώθω κάτι διαφορετικό στο χέρι μου. Για να δούμε. Και τέλος, το iPad. Κάτι πρέπει να ρίχνουν μέσα, σίγουρα. Και recommendation, το καλώδιο, το οποίο είναι λευκό. Νομίζω το 1TB έχει μαύρο καλώδιο και δεν ξέρω αν έχουν διαφορές τεχνικά. Ένα μέτρο πρέπει να είναι αυτό, πιο μικρό. Ωραία, καλώδιο θα το χρειαστούμε. Αφήνω στην άκρη και το iPad. Wow. Ελαφρύ, πάρα πολύ ελαφρύ. Δεν το αισθάνεσαι στο χέρι σου. Πολύ μου αρέσει το ασημένιο που πήρα. Αυτό είναι το παλιό που έχω, που είναι ένα 13 inch iPad Pro του 2019. Τρίτης γενιάς. Δεν έχει καν τα mini LED display, είναι το παλιό display, SDR μόνο. Και καλά, αυτό έχει και το case πάνω τώρα, αλλά καμία σχέση σε βάρος. Πολύ πιο ελαφρύ. Θα το σετάρω σαν καινούριο iPad, γιατί δεν θέλω να μεταφέρω τίποτα από το παλιό. Το παλιό έχει πολλά χρήστα πράγματα μέσα, οπότε θα το φτιάξω σε καινούριο iPad.
τελειώσαμε το setup και κοιτάζοντας το display, είναι πολύ φωτεινό, πολύ πολύ πιο φωτεινό από το προηγούμενο, αλλά θα το δούμε λίγο αργότερα. Πάμε να βάλουμε το keyboard. Για να δούμε. Wow. Τέλειο. Και plug and play. Ούτε pairing, ούτε τίποτα. Και το pencil. Hey, welcome to Pencil Pro. Continue. Handwrite, delete, transcribe. Hello. Add pencil. Αν χάσεις το pencil, να μπορείς να το βρεις. Ναι, νομίζω κάνει κάποιον ήχο όταν χαθεί και έχει μόνο 18% φόρτιση. Οκ. Πάμε στο App Store και πάμε να κατεβάσουμε μερικές εφαρμογές από το Apple Store για να το δοκιμάσουμε. Φυσικά, τα Vinci Resolve, ο iPad και όσο κατεβαίνει το Resolve, Final Cut. Η καινούργια έκδοση, το Final Cut 2 για iPad, δεν είναι ακόμη διαθέσιμο, λένε Άνοιξη. Άνοιξη τελειώνει βασικά σε μερικές ημέρες, οπότε ελπίζω ότι σε μερικές ημέρες θα είναι διαθέσιμο. Και σε αυτό, ναι, πρέπει να πάρω συνδρομή, το ξέχασα. Confirm with the button. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το Final Cut για iPad. Πρώτη φορά που θα το δω είναι. Γιατί στο παλιό μου iPad έτρεχε το DaVinci Resolve με περιορισμούς, αλλά δεν έτρεχε το Final Cut καθόλου. Και πάμε να κατεβάσουμε και το Logic. Για το Logic έχω συνδρομή ήδη. Επίσης θα χρειαστούμε το Procreate. Αυτό το βίντεο βασικά είναι μόνο unboxing, έτσι. Δεν πρόκειται να κάνουμε κάποια βαθιά ανάλυση ή full review. Είναι μόνο unboxing, να δούμε τι έχουν μέσα τα κουτιά και να μιλήσω λίγο για τις πρώτες εντυπώσεις επίσης με το που βγαίνει αυτό το κουτί. Το συγκεκριμένο configuration είναι iPad Pro 13 inch με 512 GB storage. Ο κύριος λόγος που το πήρα είναι γιατί θέλω πολύ να δω τι μπορεί να κάνει αυτή η οθόνη, ειδικά αν δουλεύει σαν δεύτερο display σε κάποιο editing πρόγραμμα όπως το Final Cut ή το DaVinci Resolve. Ωραία, το Final Cut είναι έτοιμο, οπότε πάμε να δούμε. Try Monthly, 49 ευρώ από όλ. Χαλάλι σου, θα τα χρειαστείς. Έχει ένα demo project μαζί, ας το κάνουμε download. Και ας χρησιμοποιήσω το pencil, θα κάνουμε ένα καινούριο project. Test. Format. Custom. Μπορούμε να διαλέξουμε 4K, 1080p, πάμε 4K, Landscape, HDR, HLG, όχι, SDR θέλουμε, Frame Rate, 2997. Και μου φαίνεται περίεργη αίσθηση γιατί μπορείς πλέον να κινήσεις το pencil πάνω από την οθόνη και κάνει την κίνηση. Δεν το έχω ξαναδεί το Final Cut, έτσι, οπότε μην με παρεξήγησε να κάνω πολλές φλακίες. Και το πρώτο πράγμα που θα δοκιμάσω είναι ότι έχω βάλει σε αυτό το SSD υλικό από τη Sony Burano, που είναι βασικά XOCN, κάτι σαν RAW δηλαδή. Πολύ υψηλό σε απαιτήσεις. Χρειάζεται πολύ καλό μηχάνημα για να το δεις αυτό το υλικό, αλλά πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει το iPad. Ωραία, μπορώ να κάνω import κατευθείαν από εκεί. Πώς κάνεις import? Import. Import, αυτό είναι import. Import from files. Ωραία, Ninja, Burano. Και δεν ξέρω τώρα, δεν τα βλέπεις. 4,85 GB open, χωρίς καν transfer. Θα διαβάσει τα αρχεία δηλαδή απευθείας από το SSD. Και δεν κάνει import. Μάλλον δεν τα βλέπει καν αυτά. Import, Ninja, Burano. 11 GB open. Nope. XOCN. No joy. Ωραία. Backup plan. Έχω μερικά αρχεία που πήρα νωρίτερα και θα τα κάνω transfer εδώ και γίνεται το transfer. Airdrop completed. Image import from photos. Low full access. Φέρε τα αρχεία. Add. Yay, έχουμε αρχεία. Append.
append, append. Μπορείς να βάλεις in και out points. Αυτά τα αρχεία είναι από το Blackmagic Camera App, οπότε είναι 422 LT, όχι, κανονικό 422, ProRes, σε Apple Log. Μπορείς να βάλεις space για να τα δεις. Είναι από το DHL. Οπότε πάμε πίσω. Μια χαρά. Και ταχύτατο είναι στην ανταπόκριση τουλάχιστον. 422 αρχεία. Λέει πώς θα κάνουμε full screen. Αυτό είναι full screen. Όχι. Δεν έχω ιδέα πώς κάνεις full screen. Zoom. Όχι, αυτό κάνει zoom στο viewer. Κάπου είναι το full screen. Ωραία. Για πάμε λίγο πίσω. Θα πάω στο inspector να δω τι μπορώ να κάνω εδώ. Color conversion. Από HDR σε SDR κλπ. Volume animate. Multicam. Πώς βάζω transition. Transitions. Κάπου εδώ ήταν. Δεν έχω ιδέα πώς βάζει transitions. Animate, volume, multicam. Δεν έχω ιδέα πώς δουλεύει το Final Cut σε iPad. Oh, νιώθω τόσο newbies. Θα το δούμε πιο αναλυτικά όταν βγει η καινούρια έκδοση, το Final Cut 2 για iPad Pro. Οπότε θα το κάνω εγκατάσταση τότε και θα κάνουμε ένα πιο αναλυτικό review για να δούμε πώς μπορούμε να μοντάρουμε σε ένα iPad. Ωραίο, χαρούμενος από την εμπειρία μου με το Final Cut Pro. Πάμε να δούμε τώρα το DaVinci Resolve. Bluetooth, ok. Πάμε να κάνουμε το ίδιο τεστ. Θα βάλω πάλι το υλικό από την Burano να δω αν μπορεί να το διαβάσει το Resolve. Πάντως πολύ, το trackpad είναι φανταστικό, είναι σαν να δουλεύεις MacBook. Οπότε, import. Ορίστε, σε λογική θέση. Τι είναι αυτά, Latch, Ninja, Burano. Πάρουμε ένα από αυτά τα clips. Είναι 4,85, select, open. Ω, άνοιξε. Ήχος μόνο. Πλάγα μου κάνει. Δεν διαβάζει την εικόνα, μόνο ήχο. Οπότε και το Resolve δεν διαβάζει τα XOCN της Sony. Ενδιαφέρον. Ωραία, πάμε να κάνουμε import το... Σε ξεπορτωθώ το drive. Πάμε να κάνουμε πάλι import τα πλάνα που μετέφερα πριν. Και το Resolve, δεν μπορείς να κάνεις import από το Photo Library. Μάλλον όχι. On my iPad, DaVinci Resolve. Downloads. Ένα άσχετα. Πάμε στο files για να τα μεταφέρουμε μέσα στο iPad. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ανοίξουμε το photos. Don't. Δεν θέλω να μου στέλνει notifications στο photos. Ωραία, αυτά είναι τα πλάνα. Select. Περίεργο που δεν μπορείς να κάνεις import από το photos. Μάλλον κάτι δεν ξέρω εγώ. Οπότε πάμε εδώ, save to files, κάνουμε ένα φάκελο στο My iPad, new folder, resolve, test, edit, ok, save. Οπότε θα μεταφέρει τώρα εδώ μέσα και πάμε πίσω στο resolve, import media. Είμαι σίγουρος ότι κάπως μπορεί να κάνεις import από το photo library, φαίνεται λίγο ηλίθιο να μην μπορείς. On my iPad, Resolve Test Edit, θα τα κάνω select όλα, open, change frame rate, don't. Πάμε να δούμε το frame rate τι είναι. Είναι 24 Hz, το θέλουμε 29.97 και φυσικά UHD. UHD. 29.97, color management, ας το color management όπως είναι, ας το βάλουμε automatic. Automatic color management, save, change. Ωραία, πάμε τώρα να τα ρίξουμε όλα στο timeline. Και play. Τέλειο. Τα gestures θα δουλεύουν από ό,τι βλέπω για να κάνει zoom in, zoom out στο timeline. Μάλλον πρέπει να χρησιμοποιείς shortcuts κλπ. Πάμε στο color grading και ας πάρουμε ένα τυχαίο clip, το Mombi, και βάζουμε το γκάμα, offset, λίγο παραπάνω. Ναι, πολύ responsive, command F δούλεψε για full screen.
Μια χαρά. Πολύ responsive επίσης. Και στο DaVinci Resolve θα κάνω πιο αναλυτική παρουσίαση. Θα το δούμε κάποια άλλη φορά πιο αναλυτικά. Procreate. Επιτέλους θα δοκιμάσουμε το Apple Pencil. Screen size. Και... Wow. Ok. Undo. Για να δούμε τι έχουμε. Inking. Okay. Drawing. Και πλέον μπορείς να κάνεις squeeze. Ναι, και το νιώθω. Θα σου γραφίσω κάτι. Έκανα 2 χρόνια καλές τέχνες. Το βλέπετε το αποτέλεσμα, νομίζω. Σοβαρά μιλάω, δεν κάνω πλάκα. Δεν θυμάμαι αν πέρασα. Όταν κάνεις quiz εδώ πέρα νιώθεις το haptic edging. Το νιώθεις. Γενικά η αίσθηση είναι τέλεια. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Απλά δεν έχω ιδέα πώς να ενεργοποιήσω τα καινούργια χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι φυσικά βίντεο για άλλη μέρα. Σήμερα απλά θα το σετάρω, θα εγκαταστήσω όλα τα προγράμματα, θα μάθω πώς δουλεύει το καινούριο Apple Pencil Pro. Θα δοκιμάσω και το Final Cut ξανά, το Resolve ξανά, θα τεστάρω εξονυχιστικά την οθόνη του και θα κάνω ένα αναλυτικό review. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε να δούμε τι φωτεινότητα έχει η οθόνη. Και θα χρησιμοποιήσω ένα όργανο για να τη μετρήσω, ένα colorimeter. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα colorimeter της Klein, για να μετρήσουμε το display, τι φωτεινότητα έχει. Οπότε πάμε στο Resolve. Βασικά ξέχασα, δεν το έχω αγορασμένο το Resolve, οπότε ίσως αυτό φταίει που δεν ανοίγει τα Exocyan. Θα το δοκιμάσω. Θα το σετάρουμε καταρχήν. Color Management. Όχι αυτόματο. Το βάλω στο Custom. Input Color Space. Δεν μας ενδιαφέρει. Timeline Color Space. DaVinci White Count Intermediate. Και Output Color Space. 2020 ST284 2000 nits. Μάλλον αυτό αρκεί. Ωραία, ας κάνουμε SMP Color Bars. Βάλουμε εδώ. Κάνω full την οθόνη. Yay. Full screen. Πάμε να δούμε τι μετράει, όπως είναι. Ξέρω, Chroma Surf. Σε SDR mode είναι αυτή τη στιγμή 390 nits. Για να δω αν μπορέσω να το βάλω σε HDR mode με κάποιο τρόπο. Input color space. Βασικά το πρόβλημα είναι τώρα ότι δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για να βάλεις την οθόνη του iPad σε HDR mode για να απεικονίσει αυτά τα 1000 nits full screen και τα 1600 nits peak brightness. Ίσως χρειαστεί να φτιάξω ξεχωριστό software γι' αυτό, απλά το Resolve τώρα δεν βλέπω να έχει κάποιον τρόπο για να το κάνω αυτό και δεν έχω το software εγκαθισμένο που για color management στο συγκεκριμένο iPad. Οπότε θα το αφήσω αυτό για λίγο αργότερα. Στο review που θα κάνω για iPad φυσικά θα το μετρήσουμε και θα δούμε αν όντως φτάνει τα 1000 nits φωτεινότητας και εάν μπορεί να φτάσει επίσης τα 1600 nits φωτεινότητας και σε τι μέγεθος παραθύρου, δηλαδή πόσο πολύ λευκό μπορεί να έχει η οθόνη πάνω. Και φυσικά θα κάνουμε και άλλα τεστ. Θα δοκιμάσουμε το χρωματικό εύρος, πόσο σταθερή είναι, πόσο ακριβή είναι χρωματικά και πολλά τεστ για να δούμε αν το συγκεκριμένο iPad είναι ιδανικό για περιβάλλον επαγγελματικό, όπως video editing, color grading ή σαν δεύτερο monitor σε ένα color grading workstation. Αυτά από το unboxing, ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες με το full review. Ως την επόμενη φορά, χαιρετώ!